Ένα όνομα συνώνυμο του φρέσκου ψαριού και του καλού θαλασσινού στη Νέα Ιωνία είναι ο Καραβίδας. Δεν πρόκειται για κάποιο παρατσούκλι, είναι το επώνυμο της οικογένειας που δημιούργησε την ψαροταβέρνα Καραβίδας. Λες και ήταν γεννημένοι για να κάνουν αυτό ακριβώς. Σε μια ήσυχη περιοχή στα σύνορα με το Γαλάτσι, απέναντι από το Άλσος Βεϊκού, στην ταβέρνα θα βρείτε ολόφρεσκα ψάρια και όστρακα, μοναδικές οικογενειακές συνταγές και προσιτές τιμές. Καραβίδας από το όνομα, όχι από τις καραβίδες. Όχι, είναι το επώνυμό μας, ναι. Οπότε ήταν γραφτό για να ανοίξουμε εστιατόρια με θαλασσινά. Η οικογένεια από πού? Καταγωγή μας είναι από Πρέβεζα. Από και Πρέβεζα. Ναι. Και όνομα Καραβίδας από Πρέβεζα. Ναι, ναι. Εντάξει, κακό. Μπορείς να δοκιμάσεις άμα θέλεις. Να κλέψω όλες. Να κλέψεις, είναι καλαμάρι φρέσκο. Το καλαμάρι είναι το αγαπημένο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Όπως. Βγήκανε μαζί τώρα. Πολύ και... γλυκό να πάρω όλο ένα. Ένα μόνο. Και γαριδούλα γάμπαρι εμπρακτικού μπορείς να δοκιμάσεις. Πάρα πολύ ωραίο γλυκό. Το φρέσκο έχει αυτή τη γλυκά που είναι ξεπέραστη. Ναι, ναι, ναι. Το καλαμάρι και φρέσκο είναι όντως εξαιρετικό. Ψάρι στη Νέα Ιωνία όμως. Ο μπαμπάς δούλευε πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το τομέα, σε ψαροταβέρνες, οπότε ήταν όνειρό του κάποια στιγμή να έχει δικό του μαγαζί και τώρα πλέον είμαστε 22 χρόνια 22 χρόνια εδώ. Το μαγαζί είναι μαγικό γιατί είναι απέναντι από το μεγάλο πάρκο, το Άρσος Βεϊκού. Ναι. Το μείγμα του κόσμου που έρχεται από εδώ, από όλη την Αθήνα. Ναι, έχουμε πελατεία, δόξα Θεώ, από όλη την Αθήνα και από όλες τις ηλικίες μπορώ να πω πλέον. Δηλαδή και πιο μεγάλες και πιο νεαρές ηλικίες. Έχουμε ένα ευρύ κοινό. Τα κύπελα πίσω μου. Τα κύπελα είναι από ποδόσφαιρο. Γενικά ασχολούμαι πολύ με τον αθλητισμό, ακόμα και τώρα. Οπότε έχουμε μαζέψει αρκετά σε αυτή τη διαδρομή. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να τα συνδυάζουμε όλα. Το ψάρι είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι καθημερινός μπελάς, γιατί έρχονται ψάρια, φεύγουν ψάρια. Δεν υπάρχει σταθερότητα, γιατί τη μία μέρα μπορεί να σου έρθει σφυρίδα, την άλλη μέρα μπορεί να σου έρθει μπαρμπούνι. Πρέπει να είσαι κοινωνικός να μπορείς να το πουλήσεις. Το σημαντικό ποιο είναι, να σε εμπιστευτεί ο πελάτης. Η πρώτη ύλη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, οπότε κοιτάμε να έχουμε πάντα καλή πρώτη ύλη. Αν δεν βρούμε, δεν θα έχουμε. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έρθει εδώ και να του πούμε ότι δεν έχουμε να φας αυτό το ψάρι από το να φέρουμε κάτι το οποίο δεν είναι όπως πρέπει. Τι ζητάει ο κόσμος? Εντάξει, ο κόσμος ζητάει πλέον, κινείται, μπορώ να πω, επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά 22 χρόνια. Εξαιρετικά, ό,τι έχω φάει μέχρι τώρα φοβερά. Να είστε καλά. Πλέον έχει πάει πιο πολύ η ζήτηση στα μεζεδάκια, νομίζω. Εμείς είμαστε ένα στυλ ταβέρνας, πιο πολύ. Και ψάρι μεγάλο, αλλά εντάξει, το ψάρι το μεγάλο απευθύνεται σε μικρότερο κοινό. Λόγω... Από τη μεζέδες. Ναι, ναι, η μεζέδες, ας πούμε, είναι πιο εύκολα προσεγγίσιμη από όλα τα πορτοφόλια, οπότε... Ψάρι, κρέας. Για σένα προσωπικά. Για μένα, εντάξει, το ψάρι είναι ό,τι καλύτερο, εντάξει, και πιο υγιεινό. Αλλά επειδή κάνω και αθλητισμό και το κρέας πάντα είναι μια πρωτεΐνη που πρέπει να την καταναλώνουμε. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μας πιάτα στο μαγαζί, το κρυθαρότο με τα θαλασσινά. Πάρα πολύ ωραίο και ελαφρύ. Ναι. Φρέσκια ντομάτα, Με σάλτσα φρέσκια ντομάτα, όλα, ναι, ναι, όλα. Και τα λαχανικά του δίνουν ένταση. Ναι, έχει καροτάκι, έχει κολεκτάκι, παρμεζάνα τριμμένη. Όλα τα όστρακα είναι πάντα φρέσκα. Ενώ τα νότια προάστια και ο Πειραιάς μονοπολούν την ψαροφαγία της Αθήνας, είναι πολύ ωραίο να βρίσκεις μικρές ιστορικές γωνίτσες για φρέσκο ψάρι σε κάθε γειτονιά.